θέλει χορήγηση ψεύτικων, όπως λέγει, αδειών ασθενείας σε εργοδοτουμένους, προέβη σε δηλώσεις και θα τις δούμε. Εντάχει, Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, Κατρίνα. Ξαναχτύπησε ο Δήμαρχος Πάφου αυτή τη φορά με το θέμα των αδειών ασθενείας. Μίλησε για σύμπραξη γιατρών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με ασυνείδητους, όπως τους χαρακτήρισε, εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να καταδουλεύσουν τους εργοδότες τους με εξασφάλιση και προσφύγηση αναλυθών πιστοποιητικών ασθενείας. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση σε εργαζόμενος στον Δήμο Πάφου, ενώ διερωτήθηκε κατά πόσον μπορούν να ασθενούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και μη δημόσιο τομέα περισσότερο από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε ο κύριος Φέδωνος, είναι διαχρονικά κοινό μυστικό, το οποίο απασχολεί τις υπηρεσίες του κράτους και παρόλα αυτά φαίνεται ότι κανείς δεν είχε μέχρι στιγμής την πρόθεση να το αγγίξει. Ας ακούσουμε, Κατερίνα, τι ακριβώς δήλωσε. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Ήρθε η ώρα το αρμόδιο Υπουργείο, ο αρμόδιος Υπουργός, οι ιατρικές υπηρεσίες του κράτους να εξετάσουν και να δώσουν σαφείς οδηγίες αρχικά σε όλους τους κυβερνητικούς ιατρούς ότι δεν μπορούν να δίνουν ακόμη και άδειες τηλεφωνικά, να συνεννοούνται με τους υπαλλήλους και τους εργάτες τηλεφωνικά, να τους εκδίδουν πιστοποιητικά ασθενείας τα οποία παραλαμβάνουν το απόγευμα ή πηγαίνει και τα παραλαμβάνει ο πατέρας ή οποιοσδήποτε άλλος χωρίς καν να τους εξετάσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλούς ιδιώτες γιατρούς. Πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε ότι χάνεται σημαντικός εργάσιμος χρόνος με σημαντικό οικονομικό κόστος και με σημαντικό πρόβλημα δυσλειτουργίας σε αυτούς όλους τους οργανισμούς. Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε κατά πόσον πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχει το δικαίωμα των 42 ημερών άδειας ασθενείας σύν 8 μέρες όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της κυβέρνησης, δηλαδή 50 μέρες. Οι εργάσιμες μέρες όλων των χρόνων είναι 240. Υπάρχουν οι πολλοί εργαζόμενοι που είναι ευσυνείδητοι. Υπάρχουν όμως οι κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί, δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά είναι αρκετοί, οι οποίοι εκμεταλλεύονται και με σχετική ευκολία πλέον βρίσκουν γιατρούς οι οποίοι τους δίνουν αυτά τα χαρτιά. Δεν είναι εύκολο για εμάς τους οργανισμούς να συγκαλούμε ιατροσυμβούλια τα οποία πολλές φορές λόγω γραφειοκρατίας είναι δυνατόν να συγκαλέσεις ιατροσυμβούλιο μετά από έναν και δύο μήνες. Παρέρχεται ο λόγος της ασθένειας και συνήθως υπάρχει και η συναδελφική αλληλεγγύη των γιατρών, οι οποίοι δεν τολμά ο ένας να αναιρέσει την απόφαση του άλλου, επικυρώνουν να μην εκθέσουμε τον συνάδελφο, άστον, και είναι γνωστόν, άμα δείτε ποιοι γιατροί υπογράφουν σε κάθε πόλη, σε κάθε επαρχία αυτά τα ψεύτικα χαρτιά, είναι συγκεκριμένοι γιατροί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, είναι καλά γνωστοί στο Υπουργείο, τους γνωρίζουν στο Υπουργείο, τους γνωρίζουν στον Παγκύπριον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά ο ένας κρύβεται πίσω από τον άλλο. Δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και το αρμόδιο Υπουργείο να κάνουν δειγματοληπτικούς συνεχείς ελέγχους και θα διαπιστώσουν πράγματα και θαύματα. Ειλικρινά, από πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, είναι μερικά, αρκετά μάλλον, εκατομμύρια ευρώ που στοιχίζουν στο κράτος και στους δήμους και στον ημιδημόσιο τομέα αυτές οι ψεύτικες άδειες ασθενείας. Εάν κανένας τα υπολογίσει και τα διαιρέσει με εργάσιμων χρόνων υπαλλήλων και εργατών, είναι μερικές εκατοντάδες υπαλλήλους και εργάτες που στερείται το χρόνο το κράτος. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι έχουν να πούν και οι